Η μικρή είναι ή η μεγάλη. Η μεγάλη. Α, μεγάλωσε, μεγάλωσε. 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 Βασιλεύ Ουράνιε. Μαρία. Παράκτη το πνεύμα της Ελθίας. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμείς και καθάρισον ημάς από πάσης και δίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Κύριε, εσύ είπες, όπου δύο και τρεις συγμένοι για το όνομά σου, παρών εμέσων αυτούς, φώτισέ μας να κατανοήσουμε το λόγο σου και να είμαστε αρεστοί εις τους συνανθρώπους μας. Αμήν. Σήμερα η μέρα Κυριακή, ασφαλώς όλοι θα πήγαμε στην εκκλησία. Στο ναό μας, στην εκκλησία του Κύριου και θα ακούσαμε το Ευαγγέλιο, οπωσδήποτε. Και θα βγάλαμε ορισμένα συμπεράσματα. Αν ο ιερέας σήμερα, σε κάθε ενορία, σε κάθε ναό, με το ποιμιό του έκανε κάποιο κήρυγμα για το Ευαγγέλιο, καλό. Είναι και άλλοι που πολλές φορές έχουν τόσα προβλήματα, έχουν πολλά πράγματα και δεν προλαβαίνουν. Όσοι ακούσατε, θα ξαναακούσετε ακριβώς το τι υπόθηκε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Που το Ευαγγέλιο, όπως έχουμε πει και θα το πούμε πολλές φορές για να το κατανοήσουμε, Ευαγγέλιο σημαίνει μία χαρμόσυνη χαρά για όλη την ανθρωπότητα. Και αυτή τη χαρά μας την εφαίνει ο Θεάνθρωπος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Και με το Λόγο Του και με τις παραβολές Του μέσα στο Λόγο Του μας έχει δώσει να κατανοήσουμε ο άνθρωπος σε όλα τα στρώματα το τι πρέπει να κάνουμε για το όφελος της ψυχής μας. Εμείς από μόνοι μας δυσκολευόμαστε να έχουμε κάποια έργα για το όφελος της ψυχής μας. Γιατί η μέρημνά μας είναι για πάρα πολλά πράγματα. Φέρω δύο παραδείγματα. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, σε ποια θέση θα μπουν, τι μισθό θα έχουν στην εργασία τους πάνω, πώς θα μπορέσουμε να τα προωθήσουμε κοινωνικώς και πώς θα είναι αρεστοί μέσα στον κόσμο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα. Καλά είναι και αυτά. Ο Κύριος όμως είναι ζηλωτής, ζητάει κάτι με ζήλο και το θέλει αυτό πρωτεύοντα. Έχει πολλές εντολές. Πει ο Κύριος στη γη πάνω, αλλά η πρώτη εντολή παραμένει πρώτη. Ποια είναι αυτή, ας την ξαναπούμε. Αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξ όλης της καρδίας και της διανοίας και ό,τι μέλη στη ζωή σου, παιδί μου, θα στο προσθέσω. Άραγε θέλει, όπου και να κινηθούμε, όπως και να κινηθούμε, σε όποιο χώρο είμαστε, μέσα έξω, πάνω κάτω, γενικά, για ό,τι μέρημνες έχουμε, να έχουμε μέσα μας το Θεό. Και ο Θεός, από εκεί και πέρα, βλέποντας στο πλάσμα που όλοι μας είμαστε μονάδα, απέναντι στο Θεό, ξεχωριστή, ο καθένας μας, βλέποντας την προαίρεσή Του, τα κίνητρά Του, ας το πούμε και τη δίψα Του, χορηγεί, προσθέτει και δίνει αυτό που είναι να δώσει. Και αν ο άνθρωπος μπορεί και έχει συνέστηση στην πρώτη εντολή, λένε οι πατέρες, οι πολλοί άνθρωποι λένε το παράδεισο λέει και την κόλαση λέει,
Δεν την ξέρω. Δεν ήθελε κάποιος για να μου πει. Ο Κύριος έχει φέρει μία παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, αν την έχετε ακούσει. Αλλά οι πατέρες λένε μία άλλη, έναν άλλο τρόπο, πρακτικό και ανθρώπινο, που ήταν άνθρωποι και αυτοί, αλλά είναι ισχυρός. Ποιο? Ότι παιδί μου θέλεις να γνωρίσεις τον Παράδεισο. Απλά το λένε. Και την κόλαση. Ορίστε, έλα εδώ. Δύο ανθρώπους. Ένα, δύο. Ίδια προβλήματα έχουν και οι δύο. Ο ένας τα έχει αναθέσει στο Θεό. Ο άλλος προσπαθεί να τα λύσει μόνο του. Κοίτα παιδί μου τώρα τον έναν που τα έχει αναθέσει στο Θεό. Επικοινωνεί με τους συνανθρώπους, με την κοινωνία ολόκληρη, με την οικογένειά του και δεν έχει λαχτήσει, δεν έχει τραυματίσει, δεν έχει παρασύρει κανέναν, διότι δεν είναι ταραγμένος καθόλου. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ελπίζει ότι το πρόβλημά του θα λυθεί. Αυτός δεν χρειάζεται να πεθάνει, να πάει στον Παράδεισο και να έρθει. Ζει στον Παράδεισο. Πρόβλημα το μεγάλο δεν τον ακουμπάει. Δεν τον επιέζει. Δεν τον συγκλονίζει. Δεν τον συντρίβει. Για να δούμε και τον άλλον άνθρωπο. Τον άλλον άνθρωπο βλέπουμε το τελείως αντίθετο. Ότι προσπαθεί από μόνος του να λύσει τα προβλήματα και επειδή ο τρόπος του που ενεργεί δεν είναι ισχυρός, διότι ο Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ, παιδί μου άνευ εμού ου ποιήσετε ουδέν, το λέει ο Κύριος. Άνθρωπος που έχει καλά έργα, κι αν τα έχει, κι αν τα έχει, πρέπει να πει Κύριε ευχαριστώ, με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό που έκανα δεν είναι δικό μου, εσύ το έκανες. Κι αν κάποιος άνθρωπος κάνει κακά έργα, να πει αυτομάτως Κύριε αυτά τα έργα δεν είναι δικά σου, είναι δικά μου, συγχώρεσέ με. Ο Κύριος είναι έργων αγάπης, εσπλαγνίας και αναστάσεως της ψυχής και των προβλημάτων του ανθρώπου. Εν ολίγης είπα αυτά για να κατανοήσουμε τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη χαρά, χαρμόσυνο άγγελμα προς τους ανθρώπους γενικά μέσα στη γη επάνω για την ψυχή τους. Διότι ο άνθρωπος έχει έναν προορισμό και ο προορισμός, άμα θα ψάξετε κυρία μου στο βιβλίο που μου φέρατε, από που ξεκινάει ο άνθρωπος και μέχρι το τέλος, λέει δισεκατομμύρια λεπτομέρειες και ο άνθρωπος στην πορεία του έχασε τον προορισμό του. Και το Ευαγγέλιο έχει αυτό το σκοπό. Να μας επαναφέρει πάλι στον αρχικό μας χώρο που είμαστε, που στον Παράδεισο. Κάποιο πρόλογο έκανα για το τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ας πούμε σήμερα το Ευαγγέλιο που υπόθηκε στους ναούς μας. Εγένετο δε έτο υποστρέψε το νησού απεδέξα του αυτόν όχλος ή σαν γάρ άπαντες προσδοκώτες αυτόν. Και ιδού έθεν ανήρ ο όνομα Ιάριος και αυτός άρχος της συναγωγής υπήρχε και πεσόν παρά τους πόδας του νησού παρεκάλλει αυτόν. Εισελθήν εις τον οίκον αυτού, ότι θυγάτη μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Εν δε το υπάγειν αυτό η όχλη συνύπνιγον αυτόν και γινή ούσα ερήση αίματος από ετών 12 ή της ιατρής προσαναλώσασα όλον το βίο ουκ ίσχυσεν υπό ουδενός θεραπευθύνε.
προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπεδίου του κλιματίου αυτού και παραχρήμα έστι ειδήσεις του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τις ο αψαμενός μου, αρνουμένο δε πάντων, είπε ο Πέτρος. Και εισί αυτόν επιστάτα η όχλη συνέχουση, συνέχουσίσε και αποθλίβουση και λέγιστη ο αψαμενός μου. Ο δε Ιησούς είπε, υψάντο μου, τις εγώ γάρ έγνω, δύναμη εξερθούσα από εμού. Ιδούσα δε υγιεινή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό δε ειν η αιτία ύψαντο αυτού απήγγειλε αυτό ενώπιον παντού του λαού και ως η άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, θάρση θυγάτε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου η ειρήνη. Έτι αυτού λαλούντες έρχεται της παρά του αρχινασία, παρά του αρχή συναγόγου λέγον αυτό ότι τέθνηκεν η θυγάτη σου, μη σκύλε τον διδάσκαλον, ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ερθόν δε εις την οικίαν, ουκ αφήκεν εις ερθήν ουδένα, ημί Πέτρον και Ιωάννη και Ιάκωβο και τον πατέρα της Πέδος και τη μητέρα. Έκλειον δε πάντες και κόπτετον αυτήν, ο δε είπε, ουκ κλαίεται, ουκ απέθανε, αλλά καθεύει. Και καταγγέλων αυτού ειδώντες ότι απέθανε. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπές εγύρω. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξεν αυτή δοθήνε φαγή. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής, ο δε παρήγγειλεν αυτής, μηδενή υπήν το γεγονός. Από ό,τι ακούσαμε, το σημερινό Ευαγγέλιο είναι αυτό, είναι ο Λόγος του Κυρίου, το κείμενο. Θα ήθελα να με βοηθήσει η Μαρία κάποιος. Αν είναι δυνατόν. Κυρία Ειρήνη, τα ακούτε? Ακούτε καθαρά? Τι θέλετε τώρα, να πούμε την έννοια του Ευαγγελίου? Ναι. Ο Χριστός σε αυτήν την περίπτωση έκανε δύο θαύματα. Όχι, θέλω να προχωρήσω λίγο ακόμα, λίγο. Πιο κάτω. Ναι. Λέω, ποιος μπορεί να έρθει κοντά μου, γιατί θέλω λίγο να με, να με διαβάσει από εδώ. Μαρία, μην διαβάσει. Η Μαρία. Μόλις ανοίξαμε τις βαλιές, θα σκοτώνω καμία, τι να κάνω. Όταν δεν πέστρεψε ο Ιησούς... Να με παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν δεν πέστρεψε ο Ιησούς, τον υπεδέχθη με ενθουσιασμό ο λαός, γιατί όλοι τον περίμεναν. Και εδώ ήρθε κάποιος άνθρωπος, ονόματι Άριος, ο οποίος ήτο και άρχον της συναγωγής. Και αφού έπεσε στα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να μεταβεί στο σπίτι του. Διότι η μονογενής κόρη, την οποία είχε 12 περίπου ετών, η Ερμηνεία, ήταν έτοιμο θάνατος. Καθώς δύο Ιησούς επήγαινε στο Μαρία σπίτι του Ιαΐρου, τα πλήθη τον επίεζαν με το συμμεστισμό του. Και μια γυναίκα που από 12 έτη υπέφερε από αιμορραγία και η οποία έχει ξοδέψει όλη την περιουσία της εις ιατρούς, χωρίς να μπορέσει να θεραπευθεί από κανένα, επλησίασε πίσω από τον Ιησού, ήγγισε την άκρη από το ημάτιό του και αμέσως σταμάτησε η νημοαγία της. Και είπε ο Ιησούς, ποιος είναι αυτός που με ήγγισε? Επειδή δε όλοι ειρνούντο, είπε ο Πέτρος και οι μαθηταί που ήσαν μαζί του, διδάσκαλε τα πλήθη σε στεναχωρούν και σε πιέζουν ολόγυρα και εσύ λέγεις ποιος με ήγγισε? Ο δε Ιησούς είπε, κάποιος με ήγγισε, διότι εγώ κατάλαβα ότι η δύναμη σταματουργική βγήκε από μένα. Η δε γυναίκα, όταν είδε ότι δεν ξέφυγε από την προσοχή του Ιησού, τρέμουσα από φόβο και ευλάβεια ήλθε, έπεσε γονατιστή εμπρός του και διηγήθηκε εις αυτόν και εμπρός εις όλο το πλήθος την αιτία, για την οποία τον νίκησε, όπως επίσης και το γεγονός ότι θεραπεύει αμέσως. Ο δε Ιησούς της είπε, «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έχει σώσει». Πήγαινε ειρηνική και χαρούμενη, χωρίς την ανησυχία και τη θλίψη που είχες προηγουμένως από την ασθένειά σου.